Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα έχει ραντεβού με την ιστορία. Για άλλη μια φορά. Έχω πει πολλές φορές ότι οι ωραίοι άνθρωποι χορεύουν. Οι όμορφοι άνθρωποι χορεύουν. Οι έξω καρδιά άνθρωποι χορεύουν. Και άνθρωπο που χορεύει να μην το φοβάσαι ποτέ. Έχω πει επίσης πως το δυσκολότερο πράγμα δεν είναι να χορέψεις. Είναι να δημιουργήσεις χορό, δηλαδή να κάνεις μια χορογραφία. Δυστυχώς όμως όλα αυτά περάσανε από την καλλιτεχνική ζωή αυτού του τόπου απλά. Σαν να είναι κάτι προσθετικό σε ένα σύνολο δουλειάς. Σαν να είναι κάτι βοηθητικό, σαν να είναι κάτι δεύτερο. Κι όμως, κατ' εμέ, ο χορός, η χορογραφία είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι μπροστά, διότι ο άνθρωπος πρώτα χόρεψε και ύστερα έκανε οτιδήποτε άλλο. Αν θέλετε, ύστερα και τραγούδησε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, θα μου πείτε, και ποια είναι η ιστορία με την οποία έχω ραντεβού σήμερα. Δεν είναι άλλος από τον καλό μου φίλο εδώ και πολλά χρόνια, έναν άνθρωπο σεμνό, έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να μου ζητάει κάθε μέρα να κάνουμε συνεντεύξεις ή να βρισκόμαστε, να τα λέμε ή να τον προβάλλω εντός εισαγωγικών, και όμως δεν το έχει κάνει ποτέ. Εγώ επιμένω κάθε φορά. Είναι ο Τάκης Αγιώρ. Γεια σου, Τάκη μου. Τώρα το τελευταίο δεν το θέλεις. Ποιο? Εμπρόδεις. Άστο, το με παίρνεις και εσύ, λες και εγώ πια, με λένε όχι μόνο χατήμι μου, όχι χαρά μου, είναι και υποχρέωσή μου να μιλάω σε μυαλά στα τα δικά σου, γιατί παίρνω, δεν δίνω. Αυτά λοιπόν ξέχαστα. Τώρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Είναι τιμή μου. Αυτό έχω να σου πω. Ρώτα μου ό,τι θέλεις. Ωραία. Πιστεύεις και εσύ ότι ο άνθρωπος πρώτα πρέπει να χόρεψε από τα σπήλαια μέσα κιόλας? Εγώ έτσι πιστεύω. Για να μην φοβηθεί. Όχι, πιστεύω. Να αγκαλιάστηκε. Κοίταξε να δεις. Και τώρα, βέβαια και από τα σπήλαια, βέβαια και ο χορός. Δες και τώρα, όταν το μωρό γεννηθεί, πρωτού περπατήσει, χοροπηδάει. Του κάνεις κουπεπέ, κουπεπέ, χορεύει. Ναι. Δες το. Είναι ο χορός, είναι μέσα μας. Είναι στην ψυχή μας μέσα. Ο χορός και ο ρυθμός. Είναι μέσα μας, μέσα μας. Δηλαδή, όταν άνθρωπο που χορεύει, που γελάει, που τρελαίνεται, μην το φοβάσαι ποτέ. Όπου δεις μουντό άνθρωπο. Το είπα και στην αρχή, κάπως έτσι το είπα. Μαζεμένο άνθρωπο και σε μια γωνιά αυτό, φεύγει μακριά. Μη σε νοιάζει και μη στεναχωριέσαι που να ξασπάει, που να σηκωθεί. Γι' αυτό και λένε οι λεβέντες οι Έλληνες. Γι' αυτό μας έχουν όλους ο κόσμος τους Έλληνες. Γιατί είμαστε του κεφιού, του γλεντιού. Δηλαδή, καλοσυνάτοι άνθρωποι και έξω καρδιά. Έτσι αλέγκρος είναι σε όλη τη ζωή, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου μικρό. Αλέγκρος είμαι ακόμα. Ναι. Άμα είμαι στα 80 μου αλέγκρος, σκέψου πως θα ήμουν στα 20 μου. Έτσι. Ήμουν διάβολος. Δηλαδή, ένα κλειστό παιδί, φοβισμένο. Ποτέ. Και τα μισώ αυτά. Αλήθεια, μισώ. Τι φταίει ο άνθρωπος, ο χαρακτήρας του. Άντε τώρα ψάξε μέσα μου. Βλέπω άνθρωπο μου ντό και αυτά, φοβάμαι, φεύγω. Θέλω να βλέπω αλέγκρους ανθρώπους. Τώρα θα με αναγκάσει να πάω στο σήμερα, να το κάνουμε λίγο ανάποδα. Όπως θέλεις. Σήμερα όμως τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι είναι όλα μόνα τους, χαμηλά και συγκεκριμένα. Ναι, ναι, κοιτάνε κάτω, μοναξιά. Είναι τραγικό αυτό. Απάντησες στον εαυτό σου, στην ερώτησή σου αυτό. Τους έχει φάει μοναξιά. Ναι. Αυτή η μοναξιά δημιούργησε αυτό το πράγμα με τα κινητά και με αυτά. Είναι η παρέα τους, είναι η ζωή τους, όλα από εκεί μέσα. Διότι χάσανε την επαφή οι άνθρωποι, όχι με την τεχνολογία που προχώρησε και με τα κινητά και με αυτά. Όχι, όχι, είχαν χάσει την επαφή. Ναι, πριν οι άνθρωποι. Κοίταξε τώρα εκεί, πού χάθηκε ένα παράδειγμα θα σου δώσω. Θυμάσαι, εσύ εντάξει, θα τα έχει ζήσει και αυτά, σε νεότερος πολύ από εμάς, αλλά τα έχει ζήσει. Τους χορούς, να μείνουμε στο χορό. Ταγκό, βάλς, swing, rock and roll, αγκαλιασμένοι. Και πώς διασκεδάζει ο κόσμος, πηγαίνει στα. Να πάμε στα δικά μας. Άγγιζε ο ένας τον άλλον, τον έπαιρνε. Στα κέντρα. Έβγαινε το πρόγραμμα και μετά. Έλεγε ο κουμπέρα, έλεγε. Και τώρα μισή ώρα να χορέψετε. Mm. Και ανεβαίνει το ταγκό, η επαφή αυτή, η επαφή χάθηκε. Τώρα πας σε ένα κλαμπ, είναι όλοι όρθιοι και κοπανιώνται εκεί. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Αυτό τους απομονώνει. Από το διπλανό, από την κοινωνία. Ήρθε και έκατσε, ήρθε και τούτο και έκατσε το γλυκό και έδεσε με αυτό. Αυτό είναι η μοναξιά τους πήγε εκεί. Αυτή η απομόνωση από την κοινωνία. Και οδηγεί και στην κατάθλιψη αυτό, έτσι, γιατί άμα δεν χορέψεις. Μα βέβαια, μα δεν είναι να χορέψεις μόνο, αν δεν μιλήσεις.
αν δεν συζητήσεις, αν δεν τσακωθείς, πώς θα ερωτευτείς. Έλατε. Λέγω λέξω και ερώ. Δηλαδή, έρωτας είναι αυτό που θα ακούσεις, που θα σου πει. Λόγο στο λόγο. Βγαίνει ο έρωτας, βγαίνει η αγάπη. Να δω ποιος είναι, τον γνωρίζεις τον άνθρωπο πρώτα απ' όλα από τα λόγια του, από την προσωπικότητα. Ξέρεις πώς πρέπει να μειώσει τη σημερινή μας εποχή. Με την εποχή των προξενιών. Δεν ήξερε καμία κανένα. Φέρανε από το ένα χωριό Βόρειας Ελλάδας στα νησιά κάποιον και λέει αυτό θα πάρεις. Πρώτη φορά αυτόν έπαιρνε. Και τώρα εδώ που είναι έτσι. Χωρίς να τους ξέρει, πάνε ρε, αν δεν τα βρίσκουμε. Από όταν τα βρείτε, μιλήσατε. Και μιλάνε μετά του γάμου. Μετά γάμων. Μετά λένε πριν το και χωρίζουν. Να προλάβουν. Και χωρίζουν. Ναι. Θέλω να γυρίσουμε στο χορότακι μου. Ναι. Γιατί χορεύει ο άνθρωπος. Γενικά. Για να ζήσει. Για να ζήσει. Ναι, όχι για να οικονομήσει. Κατάλαβα. Εκεί γιατί. Για να ζήσει. Για να άμα δεν εκτονώνεσαι, για να εκτονωθεί. Άμα δεν εκτονωθεί, άμα δεν νιώθεις ευχαριστημένος, δεν ζεις. Χορεύοντας, ανοίγουν τα πάντα, το μυαλό, η ψυχή, όλα. Ανάταση. Αυτό. Εγώ θα σου πω ότι παρατηρώντας τα κορίτσια που χορεύουν, τα βλέπω πιο όμορφα όταν χορεύουν από ότι όταν δεν χορεύουν και κάθονται κάτω σε μια καρέκλα. Ομορφαίνουν οι άνθρωποι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Βλέποντας να χορεύεις, καταλαβαίνω αμέσως το χαρακτήρα σου. Σοβαρά, ε. Και τι κάνεις στο κρεβάτι σου. Για πες το μου αυτό. Και το έχω πει και εγώ, είναι κακός. Λέω, βλέπω σε έναν σοβαρό, σε μια γωνιά κόθετο, δεν μιλάω καθόλου, και βγαίνει να χορεύσει ένα ζεμπέκικο. Και λέει, τώρα λένε, ας πούμε, αυτός θα πέσει στο μαγαζί, βγήκε ο άντρας πολύ βαρύς. Και βλέπω μια πεταλούδα. Τη βγαίνει αυτό. Σου βγάζει ό,τι έχεις μέσα στο χρόνο. Ο χρόνος δεν κλείνει τίποτα. Καθέφτες. Σου βγάζει την ομορφιά ή την ασκήμια. Και γι' αυτό βλέπεις τα κορίτσια όταν χορεύουν, βλέπεις καμιά η οποία ενώ είναι ωραία, χορεύει και λες, αχ, πώς είναι αυτή έτσι. Και βλέπεις μια η οποία στρουμπουλή, περίεργη, δεν είναι το μοντέλο, ναι. Και λες, πω να είχα μάτια να τη βλέπω και άλλα μάτια να τη βλέπω. Βγαίνει από το χορό, γίνεται η ομορφιά της ψυχής. Μια μαγεία, δημιουργείται μια μαγεία. Και βέβαια, και η τεχνική του χορού, πάμε στο επαγγελματικό. Ναι. Τώρα εκεί είναι. Δεν σε έχω πάει ακόμα εκεί. Είναι ακόμα, ναι, είναι ακόμα στην κοινωνική δομή του χορού, δηλαδή στην κοινωνική του προσφορά. Ναι. Ο χορός είναι, με λίγα λόγια, συγγνώμη, διακόπτω, Γιώργο μου, ο χορός είναι η ίδια η ζωή. Είναι το φαγητό της ψυχής. Το φαγητό της ψυχής. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Ευχαριστώ. Η αρχαία χορή ήταν η κυκλική. Ναι. Ποια έπιανε ένας τον άλλον από τα μπράτσα, από τους ώμους ή τα κορίτσια που αγκαζέ, μία με την άλλη, με τους αγκώνες, στα χέρια, κάτω χαμηλά, ψηλά, υπήρχε επαφή του ενός χορευτή με τον άλλον χορευτή. Το είπαμε προηγουμένως. Ανταλλαγή ενέργειας. Αυτό. Ίσως αυτό δεν το έθεσα σωστά εγώ. Ανταλλαγή ενέργειας που δεν υπάρχει τώρα πια. Από αρχαιοτάτων χρόνων. Από αρχαιοτάτων χρόνων, ναι. Και αυτή είναι που τους έφερνε κοντά, ο χορός τους έφερνε κοντά. Ναι. Μα βλέπεις ακόμα τις αρχές τραγωδίες και παντού, οι κινήσεις τους, όλα τους, τα σώμα, οι άντρες που ήταν ποτέ, ποτέ ήταν χορεύαν γυμνοί. Με προσωπία στο πρόσωπο για να παίξουν, ναι. Σώμα γυμνό. Και βλέπεις, και δεν σου κάνεις τίποτα από όλα αυτά, γιατί οι κινήσεις ήταν τέτοιες που δεν σου κάνεις. Καλά, δεν είχαμε δαιμονοποιήσει και το σώμα τότε, βέβαια, εντάξει, όπως το κάναμε αργότερα, ναι. Ναι, τέλος πάντων, πάντως, γιατί δεν έχει ανάγκη να ντυθεί η ψυχή. Και ο χορός είναι ψυχή. Και έβγαινε, χόρευαν γυμνοί όπως γυμνή και η ψυχή. Και δεν σοκάριζαν. Ναι. Γιατί έρχεσαι αυτές τις κινήσεις, και λες τώρα, τι γίνεται εδώ. Αυτός είναι ο χορός. Αυτός είναι ο χορός. Μαγεία. Και οι παλιοί ηθοποιοί της αρχαιότητας, οι υποκριτές λεγόμενοι και ηθοποιοί, οι υποκριτές και χόρευαν. Θυμάμαι, γράφει η ιστορία ότι ο Σοφοκλής κάποια στιγμή δεν του άρεσε έτσι όπως το παίζανε το έργο του και σηκώθηκε και χόρεψε, το δίδαξε και το έπαιξε κιόλας και το δίδαξε το χώρο. Δηλαδή ο συγγραφέας βγήκε, και χόρεψε, δεν τράπηκε να τσαλακωθεί. Μα κοίταξε, η συγγραφέας είσαι, η χορογράφος. Ή σκηνοθέτης. Πρέπει να έχεις γνώση από τον κειμένο. Μπορεί να το διδάξεις, άμα δεν το ξέρεις εσύ, πώς θα το διδάξεις. Οπότε σου βγαίνει, όπως σου βγαίνει,
Πιστεύεις αυτό ότι στο όπως σου βγαίνει αρχικώς αυτό είναι το καλύτερο ή μετά το επιτιδεύουμε, το δουλεύουμε και άλλο, το δουλεύουμε και άλλο. Γι' αυτό σου είπα και προηγουμένως, κοίταξε, το καλύτερο από είναι το πηγαίο. Το πηγαίο. Όπως σου έρθει βγαίνεις και χορεύεις. Αυτό. Να μην σκέφτεσαι τίποτα εκείνη τη στιγμή. Τίποτα. Αλλά όταν το κάνεις επάγγελμα. Εκεί θέλει δουλειά. Εκεί δεν θέλει... πήγαμε εκεί όμως. Ναι. Έχουμε πάει στα παιδιά. Με πας εκεί, με πετάς πάλι πίσω. Εσύ με πας εκεί. Εγώ πάω. Εντάξει. Πάμε στα παιδιά τα οποία κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη για να χορέψουν, για να πάνε το βράδυ κάπου. Εσαχλά είναι αυτό. Ναι. Και προσπαθούν, ναι. Διακυσισμός είναι αυτός. Ναι. Καλύτερα δηλαδή να βγουν άμα τους βγει όπως να μην τραφούν τίποτα, να μην φοβηθούν τίποτα. Μα τώρα να κάνεις πρόβα, πώς θα κάνεις έρωτα. Σωστό και αυτό. Έρωτας είναι ο χορός. Έρωτας. Αλλιώς κάνεις έρωτα με τη μία κοπελιά ή η κοπελιά με τον αγόρι και άμα κάνει με κάποιον άλλο τελείως διαφορετικά θα συναισθήματα. Θα κάνει έρωτα, ναι. Είναι ψυχές. Έτσι είναι και ο χορός. Μπορεί να πας κάπου και να περάσεις τόσο όμορφο και να σου δώσει μια μουσική και να σηκωθείς και να αυτοσχεδιάσεις. Συγγνώμη, και να είσαι ένα θαύμα. Να θέλαμε να είσαι εσύ, να νιώθεις εσύ. Ναι, ναι, να μην θέλει πώ θα με δει ο άλλος, πώ θα νιώσω εγώ μέσα μου, πώ θα νιώσω την ανάταση στην ψυχή μου μέσα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, να φτάσω κάπου. Αλλιώς όμως θα είναι αν αυτό πρέπει να το δείξουμε στο κοινό. Mm-hmm. Εκεί θέλει, θέλει. Όταν όμως κάθεσαι στον καθένα και κάνεις κινήσεις και αυτά και εκεί, είσαι νάρκισος. Και έχεις ήδη αρχίσει και να φοβάσαι τον εαυτό σου. Είσαι εγωιστής. Και από εκεί πάλι φαίνεται, και λέει και θες, σε ενδιαφέρει πώς θα φανείς. Ναι. Και όχι πώς θα ευχαριστηθείς, πώς θα πώς το θα ζήσεις. Θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Είναι αυτό που λέμε, τώρα μιλάω γύρω από το σεξ τελείως και δεν είναι από το σεξ, είναι όλη με στη ζωή. Άλλο είναι. Τόνα, άλλο ναι. Είναι αυτά που καμιά φορά λένε, σου άρεσε, mm-hmm. όταν τελειώσει η πράξη. Mm-hmm. Και ακούς τον ηλίθιο, σου άρεσε. Κάτι που έγινε, κάτι που έφυγε, το... δεν μπορεί να το σκεφτείς εκείνη τη στιγμή που το ζήσες. Mm-hmm. Το σου άρεσε, είναι αυτή η νάρκηση αυτό, mm-hmm. η οποία είναι και επικίνδυνη αυτή, γιατί δεν είναι εντάξει τα μυαλά τους. Και εκείνο το παιδί που θέλει να χορέψει και σκέφτεται τα μάτια που τον κοιτάνε από κάτω, μήπως ο άλλος κοιτάει στραβά, μήπως ο άλλος κοιτάει περίεργα και δεν τολμάει να κάνει το βήμα να βγει, να εξωτερικευθεί. Τι έχεις να του πεις? Εδώ είναι ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Τεράστιο. Αλλά θέλει να χορέψει όμως το παιδί. Οι Έλληνες, Γιώργο μου, στο ρατσισμό είμαστε πρωταγωνιστές. Οι πρώτοι του κόσμου όλοι είναι. Λοιπόν, δεν έπεται, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Πώς τραγουδάει ένα παιδί και λες, α, ωραία, τραγουδάει. Όταν πει χορεύω, γιατί πάει αμέσως στο γκέι το μυαλό, επειδή χορεύω. Δηλαδή αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Μπορεί ένα παιδί να είναι ομοφυλόφιλο. Και ένα να μην είναι. Και να διαλέξουν και δυο το χώρο του χορού. Το χώρο του χορού. Ναι. Άπειρα παραδείγματα έχουμε τέτοια, δεν είναι. Και δύο ομοφυλόφιλοι του παίζουν. Από κάτω, ναι. Είναι, και εκεί τα παιδιά έχουν αυτή την συστολή. Συστολή. Και εκεί έχουν αυτό το κόμποδο και δεν μπορούν. Αλλά αυτό πρέπει σιγά σιγά τα ίδια τα παιδιά να το αποβάλουν. Δηλαδή, εγώ είμαι. Πάντα το λέω αυτό, ότι μην μας νοιάζει. Τι θα πει ο άλλος. Κανένας. Γιατί θα πει ο κανένας. Είναι πατέρας μας, είναι μάνα μας, είναι αδερφός μας, είναι φίλος μας, είναι γείτονας, είναι. Όχι. Και ποιος είναι αυτός που μπορεί να πει στον άλλον αυτό που κάνεις είναι σωστό και αυτό που κάνεις αυτό που δεν είναι σωστό. Ποιος είναι. Ποιος είναι τόσο σωστός που μπορεί να κρίνει ποιο είναι το σωστό και ποιο δεν είναι το σωστό. Ο καθένας να κάνει αυτό που τον ευχαριστεί. Κλείνεις μάτια και αυτιά και προχωράς, γιατί η ζωή μας ανήκει, ανήκει στον καθένα. Και είναι και μικρή. Εκτός που είναι πολύ μικρή η ζωή, είναι, ο καθένας έχει τη ζωή του. Mm-hmm. Είναι μονάδα. Σωστά. Λοιπόν, ζήσε τη ζωή σου όπως εσύ επιθυμείς. Δεν είπαμε να βγεις να ξετυλίζεσαι, ούτε με χιόγκο στους δρόμους, ούτε με αυτά. Ζήσε, και δεν μιλάω μόνο για τη ομοφυλοφιλία και αυτά. Γενικά, προς Θεού. Εδώ κλαίει ένας πατέρας επειδή ο γιος του. Έγινε ηλεκτρολόγος που είχε όνειρο να τον κάνει δικηγόρο. Και κλαίει ο πατέρας. Αντί να χαίρεται με το παιδί, είναι υγιές. Δεν μιλάμε εδώ για την ομοφυλοφιλία και αυτά. Προς Θεού, Παναγία μου. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια στο γενικό ρατσισμό. Μια λεπτομέρεια. Αλλά να μην σκέφτεται ποτέ και να μην παίρνει τη γνώμη κανενός, διότι η ζωή του ανήκει. Μπορεί να μας γεννάει ένας πατέρας και μια μητέρα. Έχουμε
και υποχρεώσει να του σεβόμαστε και οι γονεί μα και όλα. Είμαστε μονάδε. Είδε κόρη του Χαριζόνο, φεύγει. Τέλο. Είναι δική σου η ζωή πλέον. Τώρα θα σου πω αυτό που μου είπε ο Ζαμπέτας, ναι. Στα 16 μου χρόνια, όταν ξεκίνησα να γράφω στίχο και τόλμησα με παρότρινση, ντρεπόμουν να του δείξω στίχους μου, να μου πει και αφού βρεθήκαμε κανένα δύο φορές, να δεις πόσο ταυτίζεται με σένα. Τόλμησα να πάρω μια συμβουλή, 16 χρόνια παιδί, έτσι, πρώτη ηλικίου, δάσκαλε του... Και με έγιζε συμβουλή, ο Ζαμπέτα, ναι. Για να γράψω καλά τους στίχους, ξέρω εγώ, τι να ακούω, τι να κοιτάζω, τι να βλέπω, τι να προσέχω. Ναι, ναι, ναι. Και περίμενα μια ατάκα που θα την έχω, ξέρεις, κανόνα στη ζωή μου πια. Οπότε γυρνάει ο Ζαμπέτος όπως κοιτάει τους είπε. Γράψεις όλους, ρε, κανονικά. Είδες, αυτό σου λέω. Και μου το είπε και πιο χοντρά, βέβαια, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, μη σε νοιάζει κανένα. Πολύ σωστά στο μη σε νοιάζει τι θα πει. Γράψε αυτό που γουστάρεις. Εσένα σ' αρέσει αυτό που κάνεις, αυτό που γουστάρεις, αυτό που γράφεις. Τέλος. Εσύ φοβήθηκες ποτέ την κριτική? Ποτέ. Μα δεν μιλάω τώρα από θέσεως και από ηλικίας και από αυτά, όχι από την πείρα. Από τα 16 μου χρόνια, τα 17 μου χρόνια, όπου ξεκίνησα, μου λέγανε, μα ξέρεις, ποιος είναι αυτός, είναι ο τάδε κριτικός. Και δεν με ενδιαφέρει εμένα, η δουλειά του είναι. Εγώ με τη σόκου σκοτωνόμουν χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Μα δεν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου. Και πιάσε κυρία μου, ξέρει από χώρο, εσύ και κρίνει χώρο. Απαράτα με κυρία μου. Χρόνια. Δεν με ενδιαφέρε ποτέ. Και έπαιρνε καλέ κριτικέ. Δεν έχω κακές κριτικές ποτέ. Αλλά δεν με ενδιαφέρε. Ούτε η κριτική, ούτε. Με ενδιαφέρε το κοινό. Και με ενδιαφέρε να αρέσω σε μένα. Mm-hmm. Όταν εγώ άρεσα σε μένα, δηλαδή εγώ έκανα ένα κορευτικό και τον τελευταίο που χορογραφούσα, γιατί ήμουν χορογράφο και χορογράφο, εκτό που εμφανιζόμουν με τη Μελίντα. Ετοίμαζα τον μπαλέτο όλο, ετοίμαζα τη Μελίντα, εκεί να του στώνουν αυτά βέβαια. Και έβαζα ένα γόρι πάντα κοντά στην κυρία Μελίντα, εσύ, τον εαυτό μου. Αλλά δεν τον χορογραφούσα αυτόν, χορογραφούσα τη Μελίντα. Στο τέλος έμεναν δύο μέρες και εγώ ήμουν χορογράφη. Λέω, τι θα κάνω τώρα, λέει. Και μου λέει η Μελίντα τα ντουέτα μας, τα ακροβατικά μας, αυτά πώς θα τα κάνεις. Λέω τώρα. Και έβαζα αυτό που φτιάχνω εγώ, έβαζα, δεν έλεγα στα γόρια, δες το αν σου αρέσει. Έλεγα στο αγόρι, μάθε το βήμα αυτό, αυτό το ακροβατικό, αυτό το βήμα και κάνε το να σε δω. Εγώ βέβαια τον έβλεπα με τη δική μου, βλέποντας τη δική μου φάτσα, με το δικό μου... Το δικό σου σώμα εκεί, ναι, πέρα, ναι. Και έλεγα, μου κάνει ή δεν μου κάνει. Δεν ρώτησε ποτέ, σου αρέσει αυτό που κάνω. Ποτέ. Και αυτό, επειδή το είχα φυσικό, δεν μου το δίδαξε κανείς, το είχα φυσικό μέσα μου, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Γιατί ο κόσμος με είδε με τα δικά μου μάτια. Mm-hmm. Συστήθηκες δηλαδή με τα, ναι, δικά σου μάτια. Δηλαδή είπα, αυτός είμαι. Και γιατί ήμουνα και επάνω σε σκηνή, αλλά και θεατής, γιατί ως θεατής με έβλεπα όταν το έστεινα. Mm-hmm. Και ήμουν ο μέσος θεατής. Τώρα βέβαια πήγαμε σε ένα κομμάτι που θα είναι το δεύτερο μέρος της κουβέντας μας, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μένα και η χορογραφία και η σχέση σου με την πίστα, το χορό και στα μαγαζιά, αλλά θέλω να εκμεύσω κάτι ακόμα από σένα στην άποψη του χορού. Πώς θα ήταν ο κόσμος εάν, ας το πούμε τώρα υποθετικά, δεν είχε εφευρεθεί ο χορός, δηλαδή αν ο άνθρωπος δεν χόρευε, δεν είχε έρθει στα κύτταρα του ανθρώπου ο χορός. Πώς μπορείς να φανταστείς πώς θα ήταν ο κόσμος? Είναι σαν να με ρωτούσες πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς οξυγόνο. Τόσο πολύ. Μα βέβαια. Δεν μιλάμε για... επειδή ο χορός στην Ελλάδα... Δεν μιλάω για την Ελλάδα, γιατί είμαι Έλληνας, είμαι και στην Ελλάδα, το έχω ζήσει στο πετσί μου. Και Έλληνας και να αγαπάς και πολύ την Ελλάδα, αλλά και με παράπονα λες ότι λες και το ξέρω πάρα πολύ καλά και με αγανάκτηστα λες ότι λες. Και επειδή την αγαπώ πολύ την Ελλάδα και είμαι Έλληνας και γι' αυτό και έμεινα και θα μπορούσα να φύγει να χαπάει, ήμουν και έξω τόσα χρόνια, αλλά ξέρω τους Έλληνες δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν έχουν υποδομή, δεν έχουν δουλειά, δεν φταίνε. Για όλα αυτά το κράτος. Για όλα. Η παιδεία. Η παιδεία και παιδεία από πού. Από και το ψάρι το κεφάλι. Ακριβώς. Κάποτε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Είχα πάει στη Μερκούρη, την υπουργό πολιτισμού. Και ζήτησα ένα ραντεβού, μου το έδωσε. Πήγα. Την είδα. Την ήξερα και από το 62. Από την όμορφη πόλη που είχαμε. Όταν εκεί συνέχεια και είχαμε γνωριστεί. Και τη λέω, κυρία Υπουργέ μου, θα ανοίξω μια σχολή χορού και θέλω να με βοηθήσετε να την κάνω κρατική.
να μην κάνω στούντιο, κάτι. Μου λέει, πρέπει να έχεις αυτό. Λέω, έχω αυτό, δεν έχω αυτό και αυτό. Για να μην σε κουράζουμε λεπτομέρειες. Φωνάζει ένα δικό της εκεί, λέει, ο κύριος Αγιώρη έχει αυτό και δεν έχει, του λείπουν αυτό και αυτό για την σχολή. Λέει, αυτός μα είναι, λέει, τα βασικά και αυτά, και τον κοιτάει. Και του λέει, τα βασικά είναι αυτά. Δηλαδή τώρα εσείς εναντίον του κοινού όλου. Και λέει, αυτός γιατί γίνεται μερικό. Ο άνθρωπος χορεύει 30 χρόνια, είναι στην πρώτη γραμμή. Αυτός ο κόσμος που έχει δώσει, τα έχουν δώσει αυτά. Ο κόσμος. Τελείωσε. Είναι αυτό. Το έχει δώσει τα παράσημα και τα γαλόνια και τα διπλώματα και τα παπλώματα. Για κάτι λεπτομέρειες, τέτοιες διάρκειες και τέτοια και αυτά. Λοιπόν, της λέω τότε, τι κρίμα, λέω, η Ελλάδα μας, λέω, εσείς που αγαπάτε τόσο πολύ την τέχνη και όχι μοναχά εκπροσωπείτε την τέχνη με τέτοια αξία, επάξια και με τον κουν και με αυτά και με τους αρχαίους και έχετε, να μην υπάρχει, λέω, υποδομή στην Ελλάδα. Δεν έχουμε κλασικό θέατρο. Μια λυρική σκηνή που χωράει 15 ανθρώπους μέσα και πέφτει το σκηνικό από πάνω γιατί χωράει η πιβαντόνια χοντρή να βγει να τραγουδήσει. Δεν έχουμε παράδοση στο χορό το κλασικό. Είναι η Αλβανία, μια κουτσουλιά δίπλα μας και είναι τόσο προηγμένη και γυρίζει και μου λέει, δεν φτάνουν τα 200 τόσα χρόνια από την τουρκοκρατία και στα 1000 χρόνια έτσι θα είμαστε. Δεν μπορεί να συνοηθεί κανένας και ξέρω, δεν υπάρχει υποδομή. Λοιπόν, για να σε βάλω όμως ωστόσο ένα μαγικό ραβδάκι και να μπει στη θέση του υπουργού, από ποια τάξη θα βάλεις το χώρο στα σχολεία? Δεν ξέρω αν το έβαζα χώρο στα σχολεία για να μην είμαστε και πολύ. Εντάξει. Γιατί είναι σαν η ώρα του παιδιού λίγο ο χώρος στα σχολεία, έτσι όπως γίνανε τους γυμναστές και κάποια τέτοια πράγματα. Και γυμναστική. Στη γυμναστική. Απλά τροποποιημένη γυμναστική για τα παιδάκια για να συμπαθούν τα παιδιά. Αλλά θα είχα κρατικές σχολές. Μην το πετάξουμε λίγο, γιατί λείπουν τόσα πολλά από την παιδεία και από τα σχολεία και από αυτά. Mm-hmm. Θα μιλήσουμε τώρα για το χορό, τα παιδάκια στο σχολείο, που είναι βασικότατο. Ωραία. Αλλά σε ποια ηλικία θα πρέπει το παιδί από 4 χρονών, ναι. Όχι ο πατέρας και η μητέρα, όπου έχουν να κάνουν πληρώσει τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα φροντιστήρια. Να πληρώσουν και το χορό, το θεωρούν η πολυτέλεια. Να υπάρχουν κρατικές σχολές, δημοτικές σχολές, με κλασικού μπαλέτου και να πηγαίνουν τα παιδάκια όσο θέλουν. Και το ένα θα ζηλεύει, τραβάει το άλλο, από 4 χρονών, μα και μόνο για τα κορμάκια τους, που είναι τα πιο παχύσαρκα πλάσματα του κόσμου, είναι οι Έλληνες. Μέσα στους 3 πιο παχύσαρκους του κόσμου, και σε αυτά ακόμα πρωτιές είμαστε. Η ευγένεια. Μέσα από το χορό βγαίνει η ευγένεια. Είναι υγεία. Ψυχική, σωματική. Ας ξεκινάει και έτσι. Να υπάρχει υποδομή. Όποιος ήθελε δηλαδή σε μια τέτοια σχολή να υπάρχουν πάρει τις σχολές. Και υποχρεωτικά αυτά παντού στον κόσμο όλοι υπάρχουν. Και μετά πολλά ταλέντα θα γεννιόντουσαν και θα προχωρούσαν στις σχολές και θα είχαμε κι εμείς το κλασικό μας μπαλέτο. Γιατί η Ρωσία, θα μπει σε ολόκληρη Ρωσία, γιατί η Βουλγαρία. Άντε ολόκληρη Βουλγαρία, γιατί η Αλβανία. Όλοι οι χορευτές της λυρικής σκηνής σήμερα, οι σολίστες είναι Αλβανοί. Εκπληκτικοί. Κυρίες και κύριοι, με τον Τάκη τον Σαγιώρη, όπως καταλαβαίνετε, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Τελειώνει το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Επανερχόμαστε σε λίγο με το δεύτερο κομμάτι, που θα είναι ο ίδιος ο Σαγιώρη. Όχι. Φεύγεις και εδώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις.
χαρούμενο, μια ζωή περιμένω. Τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Τάκης Σαγιόρ στο Αρχείο Πολιτισμού, μέρος δεύτερον, κυρίες και κύριοι. Θα μπορούσε να έχει τίτλο αυτή εδώ η εκπομπή «Χορός και κόσμος», «Χορός και κοινωνία», «Η κοινωνία και χορός», κάπως έτσι. Αλλά δεν μπορείς να το πας τόσο πολύ εκεί πέρα όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που χόρεψε παντού και χόρεψε τα πάντα. Έναν άνθρωπο ο οποίος διασκέδασε τους ανθρώπους και ήταν χαρά του να διασκεδάζει τους ανθρώπους με το χορό. Και εδώ έρχεται η άλλη μεγάλη μου ερώτηση, Τάκη. Mm. Ένα παιδί, γιατί ξεκινάς πολύ νέος, μαθητής. Βέβαια. Έτσι, ένα παιδί, πώς αντιλαμβάνεται ότι το έχει αυτό, ότι κάτω, φτάνει κάτω, χαμηλά στην πίστα και ωραία διασκεδάζει ο κόσμος με αυτό που έκανα, με αυτό που δημιουργώ, με αυτό που χορεύω. Mm. Πώς το πιάνει. Διασκεδάζει ο κόσμος, όχι, το δέχομαι. Άμα μου και έτσι είναι, και έτσι είναι, διασκεδάζει εσύ. Και μετά ο κόσμος μαζί. Το δέχομαι. Αλλά για να φτάσεις εκεί, είναι πολύς δρόμος. Για πες. Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ότι τα παιδάκια, αν πηγαίνουν από 4 χρονών, 5, στο κλασικό μπαλέτο, στην αρχή το βλέπουμε σε παιχνίδι. Και τους αρέσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά στην πορεία, ο δάσκαλος ανακαλύπτει ταλέντα. Γιατί τα πάντα είναι να έχεις ταλέντο. Να το έχεις. Εσύ. Πόσοι γράφουν στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Πόσοι είσαστε, τι διάνο, όλοι εσείς είχατε θειάρα στην κόρη, είχατε μέσα, όλοι εσείς που γράφετε. Μόνο μέσα δεν είχαμε. Επειδή τα ξέρω και σας ξέρω και την ξέρω την καριέρα πώς γίνεται και όλα, είναι θέμα ταλέντου. Το καταλαβαίνω, ένα κλειδί, μια πόρτα να σας ανοίξει, ναι. Αν δεν έχεις ταλέντο, άνοιξε η πόρτα, χάος, έπεσες κάτω, πόρτα είναι. Ανακαλύπτονται ταλέντα. Έτσι. Και σιγά σιγά δημιουργείται αυτή η επαγγελματική, ας πούμε, πλευρά. Άλλοι το κάνουν για διασκέδαση. Καλό κάνει και στη μία περίπτωση ή διασκέδε. Δεν είναι όλοι τα παιδιά χορεύουν, όλοι οι άνθρωποι χορεύουμε, όλοι οι άνθρωποι νομίζουμε ότι είμαστε χορευτές. Άλλο επαγγελματίας χορευτής και άλλο χορεύω για να εφραίνει την ψυχή μου. Εσύ πότε κατάλαβες ότι είναι εγώ δεν ήθελα να γίνω χορευτής. Α, δεν ήθελα. Α, γιατί σ' ακούω τη συνέχεια και γελάω μέσα μου. Ναι. Αντιπαθούσα το χορό. Τώρα πώς το λες. Μικρό παιδάκι που ήμουνα και έβλεπα να χορεύουνε, τους έλεγα καραγκιόζηδες. Τι χοροπηδάνε αυτοί έτσι, λέω, τι κάνουν αυτοί. Μαύρα μεσάνυχτα και άγνοια. Ήθελα να βγω στο θέατρο να παίξω, ηθοποιώσω. Αλλά έχω ένα κουσούρι. Τεράστιο κουσούρι. Δεν συγκρατώ. Δεν γράφω. Δεν μπορείς να μάθεις ρόλους, δηλαδή, Ατάκης. Δεν, με τίποτα. Ρώτα με κάποια ονόματα. Πολύ, πολύ γνωστά και προηγουμένως έχω πει για αυτό το όνομα. Λέω, πώς τη λέγανε αυτή να δεις. Δεν γράφει τίποτα. Εγώ απορώ πώς μιλάω. Πώς το μυαλό μου δουλεύει και μου δίνει εντολές και λέω αυτά που λέω, απορώ. Δεν μπορώ, δεν συγκρατώ, δεν αποστηθίζω με τίποτα. Όταν αυτό το ανακάλυψα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και λέω θα κάνω κάτι άλλο, θα πέσω διαφορετικά, θα σου πω από αυτό να γελάσεις. Ήμουν ένα πολύ φτωχό παιδί, ήμουν διωγμένο από το σπίτι μου από την Κέρκυρα, τέλος πάντων 15 χρονών μόνος μου στην Αθήνα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί και ήμουν μόνο στον δρόμο, αυτά, λίγο μελό υπόθεση, ένα παιδί που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει, τελείωσε. Αυτό, ήμουν 15 χρονών, ολομόναχο, φαντάσου. Ένα επαρχιωτόπουλο
στην Αθήνα 15 χρονών 1955. Μάλιστα. Φαντάσου. Και κάτι πρέπει να κατεβάσεις την κλάβα για να κάνεις, δηλαδή. Και έπρεπε να δω δουλειά. Γιατί εγώ διώχθηκα από το σπίτι μου, έμεινα στον δρόμο στην Αθήνα γιατί θέλω να παίξω θέατρο. Και που δεν μου λέει θέατρο, έξω. Και το έτρωγα. Τόσο αυστηρά. Ναι, έξω ήταν η φράση. Έξω και ξύλο. Ναι. Τέλος πάντων. Γίνανε αυτά. Και ήρθα και λέω, όχι, δεν καταφέρω. Και με αυτό το στόχο και το σκοπό πλησίαζα θέατρα και αυτά. Και γνώστηκα να κάνω δύο παιδάκια μπαλαρίνους τότε του Μπανώνη Καστρινού μου, του χορογράφου του μεγάλου, από το Ακροπόλ. Και μου λένε, δεν έχεις εκεί στη Ζουρούδη μια δασκάλα που κάνει μπαλέτο αυτή. Λέω, τι κάνει αυτή, μπαλέτο. Εγώ θέλω να παίξω. Μου λέει, βρε, και να παίξει, πρέπει να πάρει μια δραματική σχολή ή κάτι. Τρομάνα να σου έρθει, εσύ δεν έχεις τελειώσει το σχολείο ακόμα. Πώς θα παίξει. Τέλος, πάμε εκεί για να μπορείς να ξεπάσει κανένα ροκάμα του μπαλαρίνο. Άκου εγώ τη λέξη μπαλαρίνο και με έπιανε. Σύγκριο. Σύγκριο, τρέλα. Λέω, στο μπούγιο, λέω εκεί. Εγώ έκανα. Πήγα στη Ζουρούδη και με. Με συμπάθησε η Ζουρούδη, ήμουν και νεός μου παιδάκι εγώ και ευγενικό πολύ παιδί. Αφού μια φορά είπε ο Δαγιανίδης, στον φίλο μου στο Χάρη, του λέω, Δαγιανίδης, πώς έγινε αυτός ο άνθρωπος έτσι, εγώ απορώ. Ήταν ένα μαζευμένο παιδάκι εκεί στη γωνία, καθόταν, μιλάμε τώρα για το 64 που κάναμε ταινία, δεν μίλαγε. Αυτός έγινε ο διάλογος μέσα του. Ήμουν ένα ταπεινό παιδί γης οικογένεια μου και με αγαπούσαν πολύ έτσι. Μάλλον ως καζό, ως το κακόμυλο, ας πούμε, έτσι με αγαπούσε. Γιατί όταν ξύπνησα εγώ και έγινα, άρχισε να αντιπάθειες. Λέω, α, τώρα είναι η γης, τώρα κάτι, τώρα πάμε καλά, το πρώτο. Και μου λέει η Ζουρούδη, έχεις ταλέντο. Έλα Παναγία μου, λέω, έχω ταλέντο, άσε με κυρία Ζουρούδη, της λέω, μάθε μου, λέει, για να σε βοηθήσεις λίγο στο θέατρο. Έλα όμως που δεν μπορούσα να μάθω. Το διάβασα, το ήξερα, μιλάμε για μια τάκα τώρα. Έβγαινα, τι έλεγα, Μουγκός. Και μου προέκυψε ο χορός. Βέβαια, είναι κοπάνημα. Δεν είναι έτσι επειδή έχω ταλέντο. Α, ένα... Σκληρή δουλειά. Βέβαια. Πόσες ώρες τώρα. Κοίταξε, δεν είναι πόσες ώρες την ημέρα. Είναι πόσο σωστά δουλεύεις. Και σε πόσο σωστά χέρια έχεις πέσει καθηγητών. Είχα τη μεγάλη τύχη, γιατί εγώ όλη μου την πορεία, ένα πράγμα λέω με βοήθησε, η τύχη μου, 100%. Ήταν θεά στην αρχαιότητα η τύχη. Ήταν θεά. Γιώργο μου, επειδή τώρα περί αρχαιότητας και τέτοια οι σημερινοί άνθρωποι και οι νεοέλληνες τους λες αρχαίο και λέει τι είναι αυτό, ποια λέξη είναι αυτή, τι εξήγησε μου, ότι δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται. Δεν θέλω να το παίξω, ούτε μιλάω για τη ζωή μου, μιλάω για την πορεία μου και μπορώ τώρα που είμαι 81 χρονών και κοιτάω πίσω όλη αυτή τη μακρά πορεία να είμαι σε θέση να ξέρω και να το αιτιολογώ κιόλας ότι έπαιξε ρόλο η τύχη και μόνο στη ζωή μου. Και στα καλά και στα κακά, άσε που γινόταν τα κακά, γιατί μέσα από τα κακά γνώριζα κάτι καλό και προχωρούσα. Α, μπράβο, λοιπόν, πολύ αισιόδοξο μήνυμα αυτό, πάρα πολύ. Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην πέφτουμε κάτω. Σημαντικό είναι να το καταλάβουμε, όχι ότι υπάρχει τύχη και τέτοια, να καταλάβουμε ότι στη ζωή δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και όταν σου παρουσιάζεται κάτι πολύ κακό στη ζωή σου, να έχεις δύναμη να το αντιμετωπίσεις, γιατί αύριο είναι μια άλλη μέρα. Και δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Δεν ξέρουμε το αύριο. Εδώ δεν ξέρουμε καλά τώρα που μιλάμε εμείς. Πρέπει να πέσει μια κουρτίνα πάνω μου να μου δώσει μια. Δεν ξέρουμε. Το χτες έφυγε. Το αύριο, επειδή το ξέρουμε και μας είναι άγνωστο, δεν μπορούμε ούτε να προετοιμάσουμε, ούτε να κάνουμε, ούτε να αυτό. Περιμένουμε. Και ό,τι βγει. Άρα, λοιπόν... Να είμαστε προετοιμασμένοι όμως για το καλό ή το κακό. Και ποτέ δεν πάει μόνο του. Πάνε μαζί αυτά. Ναι. Και πάλι όπως είπες για το ταλέντο, δεν φτάνει να έχεις μόνο τύχη. Τύχη, εννοώ τύχη που είχα καλούς δασκάλους. Mm-hmm. Είχα το Κνιάζεφ, είχα τη Ζουρούδη, είχα... Και με αγαπήσανε. Και με φροντίσανε. Και επισπεύσανε την εκμάθηση. Δηλαδή, με χτυπήσανε κάτω. Γιατί εγώ ήμουν και δεν παίζεις. Βαριόμουν πολύ, κουράστηκα. Δεν κουράστηκες καθόλου, πάμε δουλειά. Ακόμα και την παρτενέρ μου, τη Μελίντα, η οποία ήταν πληκτική χορεύτρια αυτή, μέσα στη Ζουρούδη. Γιατί σου λέω. Η τύχη. Η τύχη. Ήθελα να βγω στο θέατρο.
Η τύχη δεν έχει αυτή την διάθεση απέναντι σου. Απέναντι μου. Γνωρίζω τα δύο παιδιά του χορευτές, με πέρασε η Ζρούδη. Όπως στη Ζρούδη. Γνωρίζει τη Μελίντα. Γνωρίζω το ταλέντο μου. Ανακαλύπτω το ταλέντο μου. Δικό σου, ναι. Γνωρίζω τη Μελίντα. Ενών με τη Μελίντα και έγινε το Σαγιόν Μελίντα. Μερικά επίθετα για τη Μελίντα. Κυρία, καλό παιδί, αξιοπρεπής, πολύ όμορφη και μεγάλη χορεύτρια. Θες κι άλλο? Όχι βέβαια. Θα μπορούσα να μιλάω πολλές ώρες για αυτήν. Το ξέρω, το ξέρω. Ένα αφιέρωμα δεν της έχει γίνει όμως κάπου ιδιαίτερο, κάπου καλό, κάτι καλό έτσι. Βασικά σε κανέναν χορευτή δεν έχω δει. Ναι, θα σου πω κάτι τώρα πέφτω, γιατί δεν έχω παράπονο. Όχι, όχι. Γιατί... Όχι, δεν μιλάω για αυτό που κάνω. Ένα αφιέρωμα. Να ολοκληρώσω, να καταλάβεις τι να πω, σε παρακαλώ, Γιώργο μου, γιατί το έχω ξανακάνει την ερώτηση. Δεν είμαι ούτε αποθυμένο, ούτε έχω παράπονο. Ξέρεις γιατί? Γιατί ξέρω πώς δουλεύει το σύστημα. Δηλαδή, από την κυβέρνηση, από το κράτος, έως τα τηλεοπτικά, τα κανάλια, έως τους δημοσιογράφους. Ας τη Μελίντα και το Σαγιόρ. Τα τελευταία πόσα χρόνια έχεις δει ένα αφιέρωμα στην Κοτοπούλη, ναι. Ένα αφιέρωμα στην Παξινού, αφιέρωμα μιλάμε. Αφιέρωμα μιλάμε και αυτό. Στα μεγάλα κανάλια. Ναι, δεν είπα μια κανάλια. Ένα το Μινωτή, το Ροντήρι. Προσωπογραφίες. Ποιος είναι ο Ροντήρης? Βγες και ρώτησα, παιδιά, ποιος είναι ο Ροντήρης, τι είναι αυτό? Όταν λοιπόν δεν έχουν κάνει σε αυτά ιερά τέρατα, θα έχω παράπονο εγώ. Όχι, ένας καλός, έτσι, απλός, όπως... καλός καλλιτέχνης. Πάλι τα ίδια μου λες με τον Ζαμπέτα. Στην ίδια ερώτηση ο Ζαμπέτας μου είπε ότι αφού δεν έχουν κάνει στον Τζιτζάνι, στους προγενέστερους αυτού, εγώ θα έχω παράπονο για μένα, αλλά δεν είναι έτσι, βρεγαμό το. Εγώ καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Θα ήθελα τις προσωπογραφίες να μείνουν διαχρονικές, να υπάρχουν οι άνθρωποι που γράψαν την ιστορία. Ένα παράδειγμα που είναι σημερινό. Ακόμα οι άνθρωποι είναι ζωντανοί, δεν τους θάψανε. Mm-hmm. Πέθανε ο Μέγας, γιατί για μένα, ο τώρας ο Βοσκοβίτης, να ξεκαθαρίσω θέση μου, υπήρξε φίλος μου. Μαζί ξεκινήσαμε, κάναμε παρέα, όλα αυτά. Ξέρουμε την καριέρα μας και ξέρω τα πάντα για τον Τόλι, όπως εξεταθούσε για μένα. Τον παραδέχομαι για τεράστιο καλλιτέχνη. Στα αυτιά μου δεν μου κάθεται. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν είναι Καζαντζίδης, δεν είναι Διονυσίου, δεν είναι Γαβαλάς, δεν είναι Μπιθικότσης, δεν είναι Κόκοτας, αλλά είναι Σταρ. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τεράστιες φωνές είναι ένας Βοσκόπουλος που δεν είναι φωνή. Mm-hmm. Οπότε, αυτό το ιερό τέρας, γιατί περί ιερού τέρατος πρόκειται, ένας άνθρωπος ο οποίος μου έλεγε, τόσο να μείνει η φωνή μου, δεν χρειάζεται να πάω παραπάνω, βγάζω λεφτάκια, τόσο, γιατί κουράζομαι, εγώ δεν έχω φυσική φωνή και κουράζομαι να τραγουδήσω τότε. Και αυτός ο άνθρωπος έγινε, όχι ταμπέλα, μύθος. Όντως. Δηλαδή, από όταν ξεκίνησε μέχρι χτες που πέθανε στο 81 του, δεν έφυγε η καριέρα του τόσο. Είναι superstar. Αυτό να σεβαστούμε και αυτό. Όταν λοιπόν πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος και όλα τα κανάλια επάξια και μπράβο και λέω κάτι έγινε και ασχοληθήκανε και αναφερθήκανε και στην ίδια ώρα μετά από 2 ώρες πεθαίνει η Γκέλη Μαυροπούλου, η οποία είναι μια πρωταγωνίστρια. Τι ψωμί έχει δώσει αυτή η γυναίκα στα κανάλια τα κρατικά, παίζοντας. Τι κόσμο, τι παιδιά, τι έχει διδάξει για τον πολιτισμό μέσα από το παίξιμό της τόσα χρόνια. Και την προηγούμενη μέρα φίλιο Υπεργάκη. Και μια, την προηγούμενη μέρα, 2 μέρες πρωτού, η φίλιο Υπεργάκη, η οποία είναι... Ο Πύργος. Ο ίδιος ο πολιτισμός. Ο πύργος. Η παράδοσή μας. Και λέω, άντε, άσε την πρόζα και τους τοπίους. Μα την παράδοσή μας. Να πεθαίνουν σε αυτή, δεν υπάρχει συνέχεια. Συνεχιστής το ξέρεις. Γιατί πεθαίνανε κάποιοι προηγουμένως και λέγαμε, έχουμε την Πυργάκη ακόμα. Εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα. Εγώ μιλάω για την προσφορά της. Γιατί ποια είναι η αλήθεια. Και δεν τους κάνουν ένα 5 λεπτό αφιέρωμα. Αφιέρωμα, δεν μιλάω για τηλεοπτική προσωπικότητα. Και μου λες εμένα να κάνω στη Μελίντα κάποιο αφιέρωμα που είναι 11 χρόνια πεθαμένη η γυναίκα. Είχα πάρει απόφαση όμως, επειδή ήξερα και έβλεπα τότε ότι δεν πέθανες, τελείωσε. Το Πελαζόπουλος αυτό, αλλά το λέω και εγώ, ότι αν είσαι τυχερός
και πεθάνεις την ώρα που παίζεις και είσαι γνωστός, θα σε αναφέρουν. Αν πεθάνεις μετά 10 μέρες, δεν θα σε ξέρουν. Από την πέρα που παίζεις. Τότε που λοιπόν είμαστε τα πράγματα, πήραμε πρισοπάροχα την αγάπη, την εκτίμηση, την παραδοχή του κόσμου και δεν έχω κανένα παράπονο εγώ, από δημοσιογράφους, ούτε από τίποτα, τα πήρα. Τώρα δεν με ενδιαφέρουν τα μνημόσυνα. Εγώ δεν μίλαγα για μνημόσυνα, μίλαγα για μια προσωπογραφία. Με έπιασε να πω. Ναι, για να είναι σπουδή για τους επόμενους νεότερους. Ναι, αυτό ξέχασε το. Δεν Αμερική για αυτά γίνονται. Αμερική εδώ. Στο χώρο λοιπόν τώρα υπάρχει συνέχεια. Δεν δηλώνει ποτέ. Υπάρχουν νέα παιδιά που έχεις. Πάρα πολύ ταλαντούχα. Mm-hmm. Και να σου πω κάτι, ταλαντούχα, το ταλέντο δεν είναι, έχουν πιο πολύ ταλέντο τώρα από τότε. Το ταλέντο είναι ταλέντο. Υπάρχουν και τώρα ταλαντούχα παιδιά, όπως και τότε και θα υπάρχουν πάντα. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει βήμα. Δεν υπάρχει... Πού να το δείξουν. Πού να εκτονωθούν. Πού να δουλέψουν. Είναι και καθημερινότητα. Είναι επάγγελμα, Γιώργο μου. Μιλάμε για επαγγελματίες. Δεν μιλάμε τώρα για πανηγύρια, για χορό, για τσατσά, μάμπο και τέτοια. Χαρά! Μιλάμε για επάγγελμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό σου είχα πει από τη Μερκούρη τότε και τι κάνουμε γεφυρούλες τώρα, ότι δεν υπάρχει υποδομή κρατική. Δεν υπάρχει υποδομή για κλασικό θέατρο, για κλασικό μπαλέτο, για δουλειές να βγουν ταλέντα, παιδιά που είναι η βιτρίνα του πολιτισμού έξω αυτά. Τίποτα. Ναι, παλιά βλέπουμε υπήρχε και ένα είδος θεάτρου ή επιθεώρηση, ας πούμε, η οποία βοήθησε πάρα πολύ το χορό και το ναι, επιθεώρηση. Και αυτό. Πιαστήκανε χέρι. Ακόμα και αυτό. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πια. Όχι. Γιατί είναι πολύ έξοδο. Γιατί έχουν βγει κάποιοι ηθοποιοί της πρόζας, του εθνικού συγκεκριμένα, να μην πω ονόματα, γιατί κάθε φορά που λέω ένα όνομα γίνεται ολόκληρη ιστορία και φασαρία. Και δεν σου πάει στην εκπομπή σου, γι' αυτό δεν το λέω. Αν ήσουν άλλη εκπομπή, θα το έλεγα για να το ανακατέψω λίγο. Γιατί μ' αρέσει. Φωνάζουν, συγκλίνει κάθε μέρα στον μπαλκόνι και βλέπω έτσι και λέω: α, γεια σα. Μ' αρέσει. Αλλά βγήκαν κάποιοι ηθοποιοί της πρόζας, οι οποίοι βγήκαν δήθεν να ανανεώσουν την επιθεώρηση. Βγήκαν για μεροκάματο, γιατί οι της πρόζας και στο εθνικό δεν του έπαιρναν. Παρότι ήταν τη σχολή. Μπήκαν στη σχολή, πληρώνανε, πήραν το πτυχίο του, δεν μα κάνανε έξω από τη σχολή μετά. Τι να κάνουμε, επειδή όμω δεν έκανε και τι ικανότητε να κάνουν επιθεώρηση. Γιατί ποια από τι κυρίε αυτέ, τι φοιτήτριε, τι απόφοιτε τη Δημοτική Σχολή του Εθνικού, θα μπορούσε να κάνει την καλουτά ή να παίξει. Όχι να κάνει την καλουτά, να παίξει ένα νούμερο όπου έχει απαιτήσει καλουτά. Η Ζαζεμπελάντη, η Βλαχοπούλου, ή αυτά. Και έτσι γίνανε όλα αυτά τα ημίμετρα και τι κάνανε αυτοί. Για οικονομία, γιατί είχαν αρχίσει από το Παγκράτη, από εκεί από το τέλος του Παγκρατίου, κάποτε είχαν αρχίσει εκεί, περιφερειακά, με κάτι φτηνά φορεματάκια, με κάτι αυτά, και χαχαχά και κοροϊδεύανε και λένε αυτό είναι επιθεώρηση. Τον κακό του στον καιρό και είδαμε και πώς καταλήξαν όλοι αυτοί. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για να κάνεις επιθεώρηση, η Λαμπέτη της είχαν πει: παίξτε μια φορά στην επιθεώρηση, στην αρχή με την Κοτοπούλη. Γιατί δεν ξαναπαίξετε, γιατί είναι τόσο δύσκολο είδος που δεν τα βγάζω πέρα. Πρέπει σε 5-10 λεπτά, ό,τι κάνουν θα πει 2 ώρες πάνω στη σκηνή, να σε 10 λεπτά. Να έχεις πει τα πάντα, να έχει γελάσει ο κόσμος, να έχει ευχαριστεί, να έχεις περάσει το μήνυμα, να και όταν κριτική, δεν το έχουν αυτό, τι κάνουν αυτοί. Κόψανε τα μπαλέτα. Το πρώτο, εύκολο, το πρώτο... Κόψανε το τραγούδι. Κόψανε τη ζωντανή ορχήστρα. Και έμεινε η σάτυρα και αυτές η μια να κάνει και σάτυρα πάνω στη σκηνή. Και έτσι, και ο κόσμος στην αρχή πήγε, τους είδε, μετά τους ξέρασε, αλλά είχαν καταστρέψει και την επιθεώρηση. Γιατί εν τω μεταξύ αυτά τα χρόνια οι μεν γεράσανε της επιθεώρησης και δεν είχαν βγει νέα φιντάνια να αντικαταστήσουν τους μεν. Mm-hmm. Αυτοί δεν είχαν δύναμη και έγινε ένα σκηνοθέτης, η άλλη κάνει τη κομικιά. Αυτό είναι η καταστροφή. Mm-hmm. Αυτό. Επίσης δεν βλέπω κάποια εκπομπή για τον χορό στην τηλεόραση. Μία, ρε παιδί μου, να υπάρχει μία εκπομπή. Δεν υπήρχε ποτέ. Αυτό λέω. Κανονική εκπομπή, ποτέ. Αυτό λέω. Μία εκπομπή. Δηλαδή έχουμε 24 ώρες στο 24. Μα δεν. Γιώργο μου. Τρία κρατικά κανάλια έχουμε. Κάτσε, ρε παιδί μου. Έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση πως οι ερωτήσεις σου είναι λίγο παγίδα. Με την έννοια. Εσύ. Ο άνθρωπος του πνεύματος. Εγώ και... ρωτάω τον ειδικό όμως. Εσύ ομορφωμένος επί των πολιτιστικών
με ρωτά σε μένα να απαντήσω. Κοίτα να δει κάτι. Μαζί με τη δική άκου να σου πρέπει πω. Πρέπει να έχει άκου, μια... άκου να σου η πω. Η κρατική τηλεόραση πρέπει να έχει μία ώρα τη βδομάδα. Η Ελλάδα μισεί τον πολιτικό. Οι Έλληνε. Οι Έλληνε πολιτικοί. Μην η Ελλάδα. Α την Ελλάδα. Ελλάδα λέμε και είναι λάθο μα. Μισεί τον πολιτισμό. Δε τι του εκάστοτε υπουργού πολιτισμού. Θα του χορογραφούσε, θα μπορούσαν να χορέψουν αυτοί έτσι, πώς του βλέπει, ρε παιδί. Είμαι τόσο ήρεμο άνθρωπο και τόσο πολύ εναντίον τη βία. Πολύ. Δηλαδή, θα μου κάνει πολύ κακό να μου πει δώσε μια σφαλιά αυτού, ούτε σε μισήσω. Πολύ ευχαρίστω θα του έδινα κλωτσιέ και ξύλο, πολύ, 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 πολύ ξύλο. Μου, όχι να χορογραφήσω, να του έκανα μαύρο στο ξύλο και του πετάω από το παράθυρο. Ναι, ειλικρινά στο λέω. Βλέπει να μπορεί αυτό ο άνθρωπο να έχει την ψυχή να χορέψει. Είναι, μιλάω άλλο ότι όλα αυτά. Εξαρτώνται από αυτούς τους κυρίους. Όταν αυτοί μισούν και ασφαλτοστρώνουν την Ακρόπολη. Τέλος. 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 Μη μου ανοίγεις το στόμα μου, σου λέω, γιατί είμαι αγανακτισμένος με όλα αυτά και θέλω να φύγω ήρεμος από την τούτη ζωή. Έχω αγανακτήσει με όλα αυτά που συμβαίνουν. Έχουν μισούν τον πολιτισμό αυτοί που κυβερνούν. Εκάστοτε. Μισούν. Μια Μερκούρη μόνο και αυτή η κακομοίρα έκανε τον δέκατο από εκείνο που θέλει να κάνει. Έβρισκε βουνά, βουνά, βουνά γύρω-γύρω. Έσπαγε τα βουνά να περάσει να κάνει αυτά τα λίγα που έκανε. Μάλιστα. Κλείνοντας, Τάκη μου, θα ήθελα να σου πω το εξής, να σε ρωτήσω το εξής. Γιατί να σου πω, δεν μπορεί κανείς εσένα να σου πει κάτι. Πραγματικά δεν μπορεί να σου πει κάτι. Πόσο παρακολουθείς σήμερα τα πράγματα μέσα από τα ηλεκτρονικά συστήματα, γιατί σε βλέπω και κριτικάρεις και δεν φοβάσαι να πεις την άποψή σου και τα λες σχήμα και μπαίνεις μέσα στα πράγματα και ορμάς όπως ήσουν πάντα, αλλά τώρα είσαι... Παίζω και λίγο με αυτά, όταν λέω σε παιχνίδι. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να φανταζόμαι ότι με διαβάζει κόσμος και είναι πάρα πολλοί αυτοί που μου λένε. Κι όμως. Και ξέρεις, εγώ παίζω. Το βλέπω, λέω την άποψή μου δηλαδή. Να παίξεις, παίζω. Μπαίνω μέσα, ξέρεις τι κάνω εγώ. Έχει βαρύτητα, τι παίζεις. Δεν το βλέπω έτσι. Ειλικρινά, πίστεψέ με. Εγώ μπαίνω μέσα και λέω, όχι, αυτό που λέω αυτό στραβώ. Ταν, το απαντάω. Και λέω, είσαι εδώ, στραβώ αυτό που πεις. Ή αυτό που είναι, όχι, αυτό είναι λάθος. Κατά τη γνώμη μου, το γράφω. Μπαίνω μέσα. Και αν μου γράψει κάτι κάποιος άσχημο, λέω, μήπως διαβάσετε καλά αυτό που γράφω. Σας συμπαθώ, αλλά είστε κακός άνθρωπος. Και κάνω πλάκα. Το βλέπω σαν πλάκα, κατάλαβες. Δηλαδή, επειδή τώρα αυτή η επαφή με τους φίλους και αυτά δεν βγαίνω, δεν μπαίνω, το έχω δει σαν να είναι κάποιοι άγνωστοι γνωστοί. Και εκτόνωση. Και εκτόνωση. Αυτό δεν είναι ούτε τη γνώμη προσπαθώ να επιβάλλω, ούτε τα στραβά να τα κάνω ίσια που δεν γίνεται, ούτε η φωνή που υψώνω εγώ ως ηρώας και αυτά. Βλακίζει, κάνω πλάκα, κάνω πλάκα. Αλλά μέσα από την πλάκα βλέπω ότι βγαίνουν και κάποιες αλήθειες. Πιο σοβαρά πράγματα και με αστεία. Πραγματικά δηλαδή. Τελικά. Και ξέρεις τι βλέπω. Ότι εκεί μέσα βλέπω ότι βγαίνουν οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες ανθρώπων. Ναι. Γιατί παρατηρώ κάποιον ή κάποιον και λέω, δεν το διάβασε σωστά το δικό μου και μου γράφει αυτό το κάτω. Και μετά μου λέει, πόσο δίκιο έχετε, το ξαναδιάβασα και αυτά. Και, ή κάποιος έχει μείνει έτσι από μια λέξη. Και βλέπω και λέω, κοίταξε να δεις τι λυθιότητα υπάρχει, αλλά υπάρχουν και έξυπνοι άνθρωποι. Που είναι παρήγορο αυτό. Και θα μου λένε μερικοί, γιατί δεν καταστρώνω τους έξυπνους, κατά τη γνώμη σου που είναι έξυπνοι, γιατί και εγώ ποιος είμαι να πω. Αλλά που πάει στο πνεύμα μου και πιστεύω ότι είναι πιο έξυπνοι αυτοί, εγώ. Και λέω, καλά, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Εγώ κάνω κέφι με όλους αυτούς, ακόμα και αυτοί που είναι, δεν προσπαθώ να τους διορθώσω, προσπαθώ να τους ανοίξω τα μάτια να βλέπουν καλύτερα. Όχι, μπαμ, δεν έχω μπλοκάρει ποτέ κανένα μπλοκάρο επειδή μου έβρισε κάποιος. Με έβρισε. Καλά έκανε και με έβρισε. Έτσι έχει αυτή την εντύπωση για μένα. Και τι έγινε. Ναι, δεν είναι, το βλέπω σαν πλάκα δηλαδή αυτό. Σαν πλάκα. Όμως τα social media όπως λέγονται παίζουν το ρόλο τους. Αυτό με ρώτησες, ναι, και το πολύ μπλα μπλα ξεφύγαμε. Η απάντηση είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ. Εγώ, ναι, πάρα πολύ. Είμαι υπέρβολη. Mm-hmm. Είμαι εναντίον στα παιδιά. Και συνέχεια. Είμαι εκείνα τα παιχνιδάκια και αυτά και αυτά και αυτά. Νομίζω πως είναι, παρότι λένε μερικοί, είναι καλό για το μυαλό που για τα παιδιά ειδικά, όχι. Αλλά, γιατί να μην βλέπουμε την καλή πλευρά. Πατάς το κουμπάκι και λες, μου, Σέξπιρ. Κατεβατώ. Από το τι έχει γράψει, ποιος είναι και... Λεκάκης. Πρώτα και λέω, άμα τον κύριο που μιλάω είναι όλα αυτά.
Γιατί δεν το βλέπουμε και από εκεί. Και πόσα πράγματα μπορείς να μάθεις, πόσα πράγματα μπορείς να διδαχτείς, πόσα πράγματα μπορείς να κρίνεις και να πεις, α, έτσι είχε γίνει αυτό. Άρα ναι, τότε, στα social media. Με κεφαλαίο, ναι, αλλά με προσοχή. Κοίταξε, τον μεγάλο τον άνθρωπο και το που είναι λίγο αργός, δεν πρόκειται να τον κάνουμε ως διαμαγείας γρήγορο, θα μείνει αργός. Δεν ασχολούμαι, θα μείνει αργός. Καλός έχει, ας μπει, καλό του κάνει. Ο έξυπνος ξέρει πώς να το χειριστεί, δεν χρειάζεται δική μου γνώμη. Τα παιδιά, αυτοί οι γονείς, οι ρημάδες, οι γονείς, που αν δεν γίνεις δικηγόρος, θα βγεις από το σπίτι, μόνο δικηγόρος. Αυτή η κτητικότητα, αυτό είναι, είσαι δικός μου, είσαι παιδί μου, είσαι γιος μου, να κάνεις τον εγώ. Αυτό το μου, το γελαδινό μου, είναι τραγικό για μένα. Μπορεί να κάνω φόνο. Σε αγωνία για τα νέα παιδιά. Πάρα πολύ. Γιατί πέρασα εγώ πολύ δύσκολα. Και σε έχει ευαισθητοποιήσει αυτό. Πάρα πολύ. Γιατί δεν έχουν το χαρακτήρα μου. Να αντέξουν. Και τη δύναμη. Βέβαια. Εγώ είχα τη δύναμη να πω όχι στα ναρκωτικά από τα 15 μου. Είχα τη δύναμη να πω όχι στη λέσχη από τα 15 μου. Είχα τη δύναμη να πω όχι σε αλητίες. Και κοιμούν έξω. Πόσοι την έχουν τη δύναμη αυτή. Και θα κατηγορήσει ένα παιδί που δεν έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις στα 15 του χρόνια. Και η κοινωνία τι κάνει για να μην. Και η κοινωνία τι κάνει, το σπρώχνει πιο πολύ μέσα. Το παιδί αυτή τη δύναμη. Ας πρόσεχε, ας άκουγε τον μπαμπά και τη μαμά. Όχι. Πρέπει ο μπαμπάς, η υποχρέωση του μπαμπά και τη μαμά είναι αυτή. Και όχι να καθοδηγεί στο γιο, την κόρη, τι δρόμο θα ακολουθήσει. Αλλά να τον προστατεύσει. Και είναι η προστασία από τον γονιό. Που μπήκε το παιδί, είναι πίσω, μίλησε, είναι πίσω, έκανε, είναι πίσω, αυτά όλα. Αυτό είναι. Αλλά οπωσδήποτε είναι, για μένα είναι αυτή η εποχή, ό,τι καλύτερο έχει αυτή η εποχή, έχει αυτό. Κλείνοντας, ναι. Τι θα σε έκανε να βγεις και να χορέψεις, έτσι, να βγεις στους δρόμους και να δεις μια είδηση, τι θα άκουγες και θα λέγεις, ώρα παιδάκι, να βγεις έξω να χορέψεις. Το έγινε η πάση. Η μελωδία αυτή. Με κοινωνίες. Μην κοινωνείς. Ήρθες να πάρεις συνέντευξη από ένα γύρο 81 χρονών και του λες ποια μουσική θα στην έρθει να χορέψεις. Ποια είδηση είπα. Ποια. Ποια είδηση. Α, είπα και εγώ. Είδες που σου λέω δυο φορές η ερώτηση πρέπει. Ποια είδηση. Τι θα άκουγες και πω τι έγινε όμως, όχι ότι θα έγινε. Ειλικρινά στο λέγω. Ειλικρινά στο λέγω. Ειλικρινά στο λέω και μην φανεί αυτό ότι πρώτα εγώ δεν είμαι, εγώ είμαι Κερκυραίος. Είμαι βέρος Έλληνας και Κερκυραίος. Τρέλο Κερκυραίος. Τελείως. Τέλος πάντων, ναι. Τελείως. Χωρίς το Κερκυραίος. Η μόνη είδηση, τώρα θα φανεί λίγο, που θα με έκανε τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου, γιατί έχω ζήσει όλη την πορεία, την κατάντια και πόσο εκεί, είναι η απελευθέρωση της Κύπρου. Είμαι Έλληνας. Είμαι Κερκυραίος. Δεν έχω δεσμούς, αλλά την έχω χορογραφήσει, την έχω πονέσει το 1974. Αυτά που γίνανε τα ζήσα, μέσα στο πετσί μου, μέσα τα ζήσα. Και δεν μιλάω για τους ανθρώπους Κύπριους ή για φίλους μου. Μιλάω για ένα κράτος το οποίο δεν έφτιαξε τίποτα. Λοιπόν, επειδή έζησα όλη αυτή την κατάσταση, γιατί εγώ δεν ήμουν το 1821 για να ζήσω εκείνα και να πω, ξέρω εγώ, η απελευθέρωση αυτού του νησιού. Έξω η Τουρκία τελείως, έξω η Ελλάδα τελείως, η απελευθέρωση, η αυτονομία του νησιού, θα έβγαινα και γυμνός.
φύγεις μου είχες πει, δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει, μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Χεράκια σου έφτιαξες τέτοιες πανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.